μεταφορά ουσιαστικά των απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές, από το καλοκαίρι του 20. Γίνεται η αποκομιδή, πάντα απορριμμονται φόρα, αδειάζονται στα κοντέινερ και αυτά όλα μεταφέρονται και πάνε στην Κοζάνη. Τώρα, αυτό τώρα πόσο μας στοιχίζει? Ναι. Αυτό στοιχίζει λοιπόν 83,75 ο τόνος που είναι η μεταφορά, συν το ΦΠΑ, και 42 ευρώ ο τόνος που είναι η είσοδο που μπαίνουμε στο εργοστάσιο της διάδημας στη Μακεδονία. 30.000 τόνοι με 155 ευρώ, 160 ευρώ που είναι ο τόνος, πάμε στα 4,5-5 εκατομμύρια το χρόνο. Ένα μέρος πάει στον εργολάβο που κάνει τη μεταφορά και ένα μέρος αυτού του ποσού πάει στο εργοστάσιο στη διάρκεια, ότι η οποία ας πούμε και τα επεξεργάζεται. Ναι. Τα χρήματα όλα τα πληρώνει ο Δήμος μέσω των ανταποδοτικών. Αλλά θέλω να σας πω και δεν θέλω να το κρύψω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ, διότι και είναι δαπανηρό και ουσιαστικά λείπουν χρήματα που θέλουμε να κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις στην υπηρεσία καθαριότητας. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε κατά κάποιο τρόπο στραγγαλισμένοι στο να κάνουμε κάποιες άλλες υπηρεσίες που θέλουμε καλύτερες προς τον πολίτη ή στην καθημερινότητα του πολίτη.